Face to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον γναθοχειρουργό. Θα πούμε αυτή τη λέξη, αλλά θα πούμε και ότι είναι γναθοπροσωπικός χειρουργός. Ο κύριος Λεγογιάννης. Τι κάνετε, κύριε Λεγογιάννη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για να μπορέσουν να διευκρινιστούν και κάποια θέματα. Ακριβώς. Να εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει πρώτον, για να ακούσουν και οι τηλεθεατές μας, η λέξη γναθοπροσωπικός χειρουργός. Γναθοπροσωπικός χειρουργός στην πραγματικότητα είναι μια προέκταση, μια εξέλιξη της ορολογίας που ξέρει ο κόσμος, της ειδικότητας που ξέρει ο κόσμος, γναθοχειρουργός. Είναι μια ειδικότητα η οποία είναι σύνθετη. Από τότε που απαιτείται και το πτυχίο της ιατρικής για να ασκήσει αυτή την ειδικότητα, η ειδικότητα αυτή επεξετάθη και γι' αυτό ακριβώς με τον τίτλο περιλαμβάνει όλο το φάσμα της πράξης της συγκεκριμένης ειδικότητας. Δηλαδή, χειρουργική από την στοματική κοιλότητα μέχρι το πρόσωπο, το κρανίο, το σπλαχνικό κρανίο και τον τράχυλο. Ακριβώς. Και να τονίσουμε λιγάκι ότι έχετε κάνει την ειδικότητά σας στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Βιέννης, στην Αυστρία, πολύ ενδιαφέρον, γιατί η ειδικότητά σας είναι πολύ εξειδικευμένη, σωστά? Είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη. Στο εξωτερικό, μάλιστα, η ειδικότητα αυτή θεωρείται μία από τις top ειδικότητες, επειδή απαιτεί πάρα πολλά χρόνια εκπαίδευσης, απαιτεί δύο πτυχία, της οδοντιατρικής και της ιατρικής, σύν ότι απαιτεί γύρω στα 5 με 6 χρόνια ειδικότητα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι εξειδικεύσεις, υπάρχει ακόμα περισσότερο χρόνο για ειδικεύσεις. Σίγουρα. Λοιπόν, εφόσον θα μιλήσουμε για γναθοχειρουργική σήμερα, πάμε να προσδιορίσουμε λίγο την ανατομία της κεφαλής του τραχύλου. Θέλετε να μας τα εξηγήσετε step by step, one by one, που λέμε και στην Αμερική. Βεβαίως. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, θα προσπαθήσω να τα πω στην καθομιλουμένη. Κεφαλή και τράχυλος είναι ό,τι βλέπουμε από τα μαλλιά μέχρι τις κλίδες, μέχρι εδώ περίπου. Η περιοχή όμως που ασχολείται ο γναθοπροσωπικός χειρουργός είναι η περιοχή, πολύ απλά, του σπλαχνικού κρανίου και του τραχύλου, δηλαδή η περιοχή από τα φρύδια και κάτω μέχρι τις κλίδες. Η παθολογία αυτής της περιοχής απαιτεί τον γναθοχειρουργό για την αντιμετώπιση της. Μάλιστα. Τι σας έκανε να επιλέξετε τη συγκεκριμένη ειδικότητα, γιατί είναι πολύ σπουδαία ειδικότητα? Η αλήθεια είναι ότι την επέλεξα για το λόγο των σύνθετων επεμβάσεων που έχει. Όταν βρέθηκα τυχαία στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Βιέννης και παρακολούθησα μία από αυτές τις επεμβάσεις, η οποία είχε προσδιοριστεί εκείνη τη μέρα για 18 ώρες περίπου, αποφάσισα ότι αυτή πλέον θα είναι η ειδικότητα με την οποία θα ασχοληθώ. Μάλιστα. Τώρα, τι εννοούμε όταν λέμε χειρουργική ογκολογία? Θέλετε να μας εξηγήσετε? Βεβαίως. Χειρουργική ογκολογία περιλαμβάνει όλες τις παθήσεις οι οποίες απαιτούν χειρουργική θεραπεία και οι οποίες εμφανίζονται σε αυτήν τη συγκεκριμένη περιοχή για την οποία μιλάμε. Αυτή περιλαμβάνει όγκους καλοήθης ή και κακοήθης. Ωραία. Πάμε να αναλύσουμε λιγάκι του είδους καρκίνου που αντιμετωπίζεται καθημερινά. Για σας είναι καθημερινά. Εμείς τα ακούμε λίγο πιο σπάνια, γιατί η γναθοπροσωπική χειρουργική, πολύ περισσότερο, είναι κάτι σπάνιο. Δεν είναι μια πάθηση που μπορεί να πάθει κάποιος τόσο κοινή όπως είναι μια άλλη γενική επεμβάση, όπως παραδείγματος χάρη αιμορροίδες. Δεν μιλάμε καθημερινά για καρκίνο κεφαλής τραχύλου, έτσι δεν είναι? Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Οι περισσότερες παθήσεις είναι καρκίνοι στην περιοχή και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις από τους καρκίνους πάλι είναι το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα. Τώρα, στατιστικά, για να καταλάβετε γιατί μιλάτε για σπανιότητα, στην Ελλάδα παρουσιάζονται 1000 με 1200 περιστατικά κάθε χρόνο καινούρια. Φανταστείτε σε ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων ότι τα καινούργια περιστατικά κάθε χρόνο, άρα μιλάμε για κάποια σπανιότητα σε αυτόν τον καρκίνο. Μάλιστα. Οπότε, να μας αναλύσετε λιγάκι τι εννοούμε όταν λέμε χειρουργική ογκολογία στη συγκεκριμένη περιοχή του τραχύλου. Του τραχύλου και του σπλαχνικού κρανίου. Μιλάμε για καρκίνο, ο οποίος εμφανίζεται στο στόμα, από την περιοχή των χυλαίων, της γλώσσας, των παριών εσωτερικά, του εδάφους του στόματος μέχρι τις αμυγδαλές και εξωτερικά μπορούμε να έχουμε καρκίνους στο δέρμα του προσώπου, στο δέρμα του τραχύλου
ή και μεταστάσεις από αυτούς τους καρκίνους όπου έχουμε συνηθισμένα συνήθως στην περιοχή του τραχύλου. Η αλήθεια είναι ότι ακούμε τα συγκεκριμένα περιστατικά όλο και περισσότερο. Τώρα, πόσο συχνά είναι αυτά τα περιστατικά που έρχονται στο ιατρείο σας, γιατί αρχικά έρχονται για κάποια διαγνωστική φυσικά εξέταση? Ο ένας λόγος που ακούμε όλο και περισσότερο είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία σήμερα. Και τα περιστατικά, ο αριθμός των περιστατικών περίπου είναι ο ίδιος από ό,τι ήταν και παλιότερα. Υπάρχουν όμως κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες που δημιουργούν τις συγκεκριμένες αυτές παθήσεις όλο και περισσότερο? Γιατί σίγουρα όταν γνωρίζουμε τους παράγοντες, έτσι μπορούμε να αποφύγουμε και κάποια από αυτά. Βεβαίως. Πείτε μας. Οι κλασικοί παράγοντες είναι το κάπνισμα και το αλκοόλ. Η κατάχρηση εινοπνεύματος σε συνδυασμό με το κάπνισμα είναι ο κυριότερος παράγοντας που γνωρίζουμε σήμερα, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει στην καρκινογένεση σε αυτή την περιοχή. Τελευταία, αυτό είναι και το πρότυπο του ασθενούς που παρουσιάζεται σε εμάς, είναι ενήλικας, καπνιστής, με κατάχρηση αλκοόλ. Τελευταία όμως παρατηρούμε ότι το πρότυπο του ασθενούς, εμφανίζεται και ένα δεύτερο πρότυπο ασθενούς, το οποίο είναι νέος, 20-25-30 ετών, ο οποίος δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν έχει κάποιους από αυτούς τους αιτιολογικούς παράγοντες και όμως εμφανίζει καρκίνο και μάλιστα στα αρχικά είναι και πολύ επιθετικός αρχικά. Έχει σχέση με κληρονομικότητα σε μια τέτοια φάση? Η κληρονομικότητα δεν έχουμε εξακριβώσει, αλλά εκείνο που ξέρουμε σήμερα και εξετάζεται πάρα πολύ είναι η συσχέτισή του με λοιμώξεις από τον ιό του ανθρώπινου θυλώματος. Είναι ο ίδιος ιός ο οποίος προκαλεί και τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Μάλιστα, οπότε είναι πολύ σημαντικό και αυτό που μας λέτε σήμερα. Βεβαίως, γιατί είναι σημαντικό. Μπορεί να μην καπνίζει κάποιος, να μην πίνει, παρόλα αυτά όμως να είναι φορέας μιας τέτοιας πολύ σημαντικής και σπουδαίας και φυσικά life-threatening πάθησης. Βεβαίως. Τώρα βεβαίως. Πάμε λιγάκι να δούμε μια εικόνα. Σε ποια εικόνα παρουσιάζεται, θέλετε να μας... Έχουμε και δύο εικόνες, να μας εξηγήσετε λιγάκι τι βλέπουμε. Βεβαίως. Κύριε Λεγογιάννη. Βεβαίως. Η τυπική εικόνα είναι η εμφάνιση μιας βλάβης. Εδώ βλέπετε το πλάγιο χείλος γλώσσας. Η εμφάνιση μιας βλάβης, η οποία παρουσιάζει εξωφυτικές ανομαλίες, δηλαδή κάτι το οποίο βγαίνει πάνω από το βλενογόνο, με ταυτόχρονα με ελκώσεις. Αυτό είναι μια κλασική τυπική εικόνα, αρχόμενη θα έλεγα, καρκίνου. Αυτή είναι η πιο κλασική εικόνα. Μπορεί όμως να παρουσιαστεί και με άλλες μορφές, όπως εδώ βλέπουμε το εσωτερικό μιας παριάς, όπου έχουμε μια αλληλουχία διαβρώσεων με υπερπλασίες, με λευκοπλακίες. Είναι μια λέξη την οποία πρέπει να τη συγκρατήσουμε, λευκοπλακία. Είναι μια λευκή πλάκα, βέβαια δεν σημαίνει πάντα ότι είναι καρκίνος, όμως συνδυάζεται συχνά και με καρκίνο. Άλλες περιπτώσεις εμφάνισης εικόνας είναι ο ασθενής να έχει κάποιες διωγγώσεις στον τράχυλο, τα οποία μπορεί να σημαίνουν ότι είναι λεμφαδενικές μεταστάσεις ή να έχει δυσκολία στη μάσηση, πόνους κτλ. Αν και αρχικά η νόσος δεν εμφανίζεται με πόνο. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν κάποια σημεία όμως που πρέπει να επισημάνουν, δηλαδή alert, ότι κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτούν τον χειρουργό του και και εμένα γνάθο προσωπικό χειρουργό. Όχι μόνο γνάθο προσωπικό χειρουργό, θα έλεγα. Οποιονδήποτε ασχολείται σοβαρά με τη στοματική κοιλότητα. Θα μπορούσε να είναι ένα στοματολόγο. Αρχικά πηγαίνουν στον οδοντίατρο οι ασθενείς. Ή θα πάνε σε ένα παθολόγο ή και ένα δερματολόγο. Οι οποίες είναι ειδικότητες πιο συχνές. Γιατί θα πρέπει να απευθυνθούν πρώτα σε αυτούς? Θα πρέπει να απευθυνθούν όταν έχουν μία πληγή στο στόμα, η οποία μετά από πάροδο 15 ημερών, 20 ημερών, ενός μήνα το πολύ, δεν κλείνει, συνεχίζει. Αν έχουν προβλήματα στη μάσηση, στην κατάποση, με πόνο, τα οποία εμφανίστηκαν τελευταία, αν παρουσιάζουν κάπου διωγγώσεις, αν δούνε στο στόμα τους ξαφνικά σε κάποιον έλεγχο, δούνε ότι έχουν μια άσπρη πλάκα ή μια κόκκινη πλάκα. Εδώ μια περιοχή... πάνω χάρη τι βλέπουμε σε αυτή την εικόνα? Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε μια πληγή η οποία δεν έκλεινε. Ήταν μια πληγή η οποία παρέμενε για 2 μήνες και μάλιστα γινόταν και μεγαλύτερη. Αυτό κινητοποίησε τον ασθενή, ο οποίος προσήλθε για εξέταση και... Είχε δοθεί κάποια συντηρητική αγωγή στην προκειμένη περίπτωση ή όχι? Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε δοθεί, αλλά βλέπουμε πολύ συχνά, και θα ήθελα να το επισημάνω, ότι δίδεται συντηρητική αγωγή για πάρα πολύ καιρό. Θα πρέπει και οι συνάδελφοι, οι οποίοι για πρώτη φορά
βλέπουν τέτοιες εικόνες να έχουν ένα χρονικό όριο. Όχι περισσότερο από μήνα. Παραπέμψτε τον ασθενή σε κάποιον πιο εξειδικευμένο. Σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί έχουν γίνει όλοι γιατροί πλέον και οι ίδιοι φαρμακοποιοί κάποιες φορές δίνουν κάποια φάρμακα, ενώ μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρή πάθηση και πρέπει να πάνε στον εξειδικευμένο γιατρό. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα σημεία τα οποία πρέπει να αναρωτηθεί κάποιος και να υποψιαστεί ότι ναι, τώρα πρέπει να επισκεφτώ τον γιατρό? Κυρίως είναι η πληγή που δεν κλείνει. Κυρίως είναι η πληγή που δεν κλείνει. Μέσα στο στόμα, μία πληγή που δεν κλείνει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία λευκή πλάκα, μια περιοχή δηλαδή που ασπρίζει μέσα στο στόμα, επίσης, όπως και μία περιοχή η οποία ενώ πριν δεν υπήρχε, ξαφνικά εμφανίζεται να κοκκινίζει. Αυτές είναι οι βασικές εικόνες οι οποίες πρέπει να κινητοποιήσουν τον ασθενή. Μόλις αντιληφθεί κάτι τέτοιο, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να επισκεφτεί κάποιον ειδικό. Τελευταία, παρατηρούμε πολύ συχνά, μας διηγούνται οι ασθενείς ότι ψάχνουν στο ίντερνετ. Το ίντερνετ είναι πραγματικά ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθεις κάτι. Όμως θα πρέπει, εκείνο που δεν κάνουν είναι δεν μπορούν να αξιολογήσουν τη δικιά τους κατάσταση αν αντιστοιχεί σε αυτό που διαβάζουν στο ίντερνετ. Έτσι, ή καθησυχάζουν ή κινητοποιούνται πολύ πιο έντονα από ό,τι πρέπει. Το καλό όμως δεν είναι ότι υποψιάζονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Το καλό είναι αυτό και μάλιστα σας πω ότι πριν ένα μήνα περίπου είχαμε μία εβδομάδα πρόληψης του καρκίνου σε ένα νοσοκομείο. Και πραγματικά μέσα στα άτομα που ήρθανε υπήρχε και μία κυρία η οποία διαγνώστηκε επιτόπου με καρκίνο διότι ήταν σε πρόωρο στάδιο. Ήταν σε πρόωρο στάδιο. Και αυτό φυσικά η πρόγνωση είναι πολύ σημαντική. Είναι το σημαντικότερο και νομίζω ειδικά να μιλήσουμε και μετά. Στην πάθηση καρκίνου σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Και γι' αυτό να πούμε λιγάκι, όταν υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση, υπάρχουν τα συμπτώματα, θα έρθουν στο ιατρείο σας. Από εκεί και πέρα, πώς γίνεται η διάγνωση, πώς επιβεβαιώνεται αν είναι όντως ένας καρκίνος? Το πρώτο πράγμα είναι πρέπει να δώσουμε ταυτότητα σε αυτό που βλέπουμε. Και ο γιατρός βλέπει μια άσπρη πλάκα, μια κόκκινη πλάκα ή ένα μανιταράκι μέσα στο στόμα. Θα πρέπει να δώσει μια ταυτότητα. Η ταυτότητα δίνεται με τη βιοψία. Παίρνουμε ένα μικρό κομμάτι από τον ιστό και το στέλνουμε για μικροσκοπική εξέταση. Αν βρίσκεται σε βαθύτερα σημεία όπου δεν μπορούμε να κάνουμε προσπέλαση με τον ιστέρι, μπορούμε να πάρουμε ιστό και κύτταρα με παρακέντηση, με τη λεγόμενη μέθοδο της παρακεντήσεως με λεπτή βελόνα. Αφού λοιπόν δώσουμε ταυτότητα σε αυτό που βλέπουμε σαν κλινική εικόνα, γιατί δεν είναι όλα και καρκίνος, δεν σημαίνει ότι κάθε λευκή βλάβη ή κάθε κόκκινη βλάβη είναι καρκίνος. Αφού δώσουμε λοιπόν ταυτότητα, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω εξετάσεις. Υπάρχουν άλλες εξετάσεις που μπορεί να υποβάλλεται τον ασθενή ώστε να γίνει εξακρίβωση της συγκεκριμένης πάθησης? Βεβαίως. Αφού έχουμε εξακριβώσει ήδη την πάθηση, εκείνο που κάνουμε με τις περαιτέρω εξετάσεις είναι να δούμε. Να κάνουμε τη λεγόμενη σταδιοποίηση. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται? Αυτό πολλές φορές με το γυμνό μάτι δεν μπορεί να γίνει. Μπορούμε να βλέπουμε μια απλή βλάβη επάνω στη γλώσσα ή επάνω στο μάγουλο, αλλά δεν ξέρουμε τι βάθος έχει. Υπάρχουν λοιπόν οι εξετάσεις όπως είναι ο υπέρηχος, όπως είναι η αξονική τομογραφία, όπως είναι η μαγνητική τομογραφία, με τις οποίες μπορούμε πλέον με τα σύγχρονα μηχανήματα σήμερα να δούμε σε τι βάθος είναι και να δούμε εάν ο όγκος αυτός έχει προχωρήσει, έχει δώσει μεταστάσεις. Έτσι σταδιοποιούμε και ξέρουμε σε ακριβώς ποιο στάδιο βρίσκεται ο ασθενής μας. Τώρα, με τη συλλογή όλων αυτών των αποτελεσμάτων. Να δούμε κάποιες... Μάλιστα. Με τη συλλογή όλων αυτών όμως των αποτελεσμάτων γίνεται και η θεραπεία και βλέπουμε και τις εικόνες μας. Βεβαίως. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε μία μαγνητική τομογραφία όπου στην δεξιά μεριά παρατηρούμε μια μεγάλη λεμφαδενική μετάσταση. Έτσι φαίνεται η διαφορά από την άλλη, από την επόμενη μεριά. Στην πραγματικότητα, στον ασθενή βλέπαμε μία διόγκωση στον τράχυλο. Με αυτήν εδώ την εξέταση όμως βλέπουμε ακριβώς που πηγαίνει, ποια όργανα ακουμπάει, ποια είναι ακριβώς η έκτασή της. Και αν υπάρχουν και άλλες οι οποίες δεν φαίνονται. Και άλλη μία νομίζω ότι έχουμε. Εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια, φαίνεται σαν άσπρη αυτή η βλάβη, είναι σαν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο από το πλάι. Είναι η γλώσσα ακριβώς στη μέση. Στο πίσω μέρος, που δεν φαίνεται όταν εξετάζουμε τον ασθενή, έχουμε ένα πολύ μεγάλο όγκο, ο οποίος με αυτή τη μαγνητική τομογραφία μπορούμε ακριβώς να δούμε πόσο είναι το μέγεθός του, πού ακριβώς εκτείνεται, για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε και τη θεραπεία. Τώρα με ρωτήσατε αν ξεκινάμε αμέσως τη θεραπεία. Ο καρκίνος της περιοχής του τραχύλου και του στόματος είναι μια πολύπλοκη πάθηση, η οποία θα έλεγα δεν είναι one man show. Απαιτεί την αντιμετώπιση
απαιτεί τον έλεγχο και από άλλες ειδικότητες, γιατί η θεραπεία είναι πολλές φορές πολλαπλή. Άρα λοιπόν... Έχουμε πάρα πολλούς τρόπους θεραπείας. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι θεραπείας? Οι τρόποι θεραπείας, οι βασικοί στην περιοχή, είναι τρεις. Είναι η χειρουργική, η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία. Οι δύο πρώτες είναι ουσιαστικά οι βασικές, όμως θα έλεγα ότι η κυριότερη είναι η χειρουργική. Εάν η πάθηση χειρουργείται, με τη σταδιοποίηση που έχουμε κάνει βλέπουμε ότι ο καρκίνος αυτός χειρουργείται, τότε η χειρουργική είναι η καλύτερη θεραπεία για τον ασθενή. Μάλιστα. Οπότε, γενικά μπορούμε να ρωτήσουμε ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση στον τρόπο αντιμετώπισης σε μια τέτοια πάθηση. Αλλά σίγουρα θα πείτε όταν μπορεί, είναι και ο υποψήφιος. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος υποψήφιος, όταν είναι η χειρουργική η λύση του, θα είναι η χειρουργική. Όταν είναι φυσικά ακτινοθεραπεία, που είπατε κι εσείς. Βεβαίως. Γι' αυτό ακριβώς πριν, όταν μαζέψουμε όλα τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που έχουμε κάνει, γίνεται ένα ογκολογικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν γιατροί της ακτινοθεραπείας, γιατροί της χημειοθεραπείας, ογκολόγοι, χειρουργοί άλλων ειδικοτήτων, παράπλευρων, και αποφασίζουμε για τον συγκεκριμένο ασθενή, γιατί πάντα η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη για τον συγκεκριμένο ασθενή. Διότι μπορεί να έχουμε μία νόσο η οποία να χειρουργείται, όμως ο ασθενής σαν οργανισμός να μην μπορεί να χειρουργηθεί, διότι έχει άλλα συμπαρμαρτούντα προβλήματα. Μπορεί να έχει μια καρδιακή, μεγάλη καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να είναι υπερήλικας, μπορεί να έχει μια μεγάλη πνευμονοπάθεια που δεν του επιτρέπουν το χειρουργείο. Σε αυτό λοιπόν το ογκολογικό συμβούλιο δίδεται εξατομικευμένη λύση και προτείνουμε στον ασθενή ποια θεραπεία είναι η καλύτερη για αυτόν. Γιατί μπορεί να είναι χειρουργική. Μπορεί να μην μπορεί να χειρουργηθεί. Αν υπάρχουν αντεντήξεις, υπάρχουν και άλλα προβλήματα υγείας, εκεί στο συμβούλιο θα αποφασίσετε. Υπάρχουν όμως τέτοια περιστατικά, και ποια είναι αυτά που περιορίζουν τον ασθενή από το να μπορεί να χειρουργηθεί? Κυρίως είναι το πρώτο είναι η έκταση της νόσου. Αν η νόσος έχει πολύ μεγάλη έκταση που μετεγχειρητικά το αποτέλεσμα είναι ασύμβατο με τη ζωή, τότε δεν προχωράμε στο χειρουργείο. Το δεύτερο είναι η συστηματική κατάσταση του ασθενούς. Πολλαπλές παθήσεις βαριές, καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, αγκιοπάθειες, οι οποίες δεν του επιτρέπουν να χειρουργηθεί. Βέβαια, έχουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλες εξελίξεις και μεγάλη πρόοδο, διότι και η τεχνολογία έχει βοηθήσει σε αυτό και μπορούμε να χειρουργήσουμε περισσότερα περιστατικά από ό,τι παλιότερα. Μάλιστα, τώρα εσείς έχετε κάνει πάρα πολλά περιστατικά από την πείρα σας και από τις γνώσεις σας. Ποιο είναι το ποσοστό των ασθενειών, το στάδιο συγκεκριμένα, το οποίο χειρουργείται? Δηλαδή, από τα 100 περιστατικά, πόσο τοις εκατό μπορούμε να πούμε ότι χειρουργείται από αυτό το ποσοστό? Νομίζω... Γενικά. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι πάνω από τους μισούς. Εξαρτάται πάλι η χειρουργική από την ομάδα και την εξειδίκευση την οποία έχει. Mm-hmm. Η ομάδα η οποία αναλαμβάνει τη θεραπεία. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο ή να το έχει αναλάβει γιατρός ο οποίος δεν έχει μεγάλη εξειδίκευση, και κάτι το οποίο για τη δικιά μου ομάδα είναι χειρουργήσιμο, για εκείνη την ομάδα να μην είναι χειρουργήσιμο. Είναι σχετικό δηλαδή αυτό που λέγεται. Οι γνώσεις είναι σημαντικές. Είναι η εξειδίκευση και η δυνατότητα που έχεις από το κέντρο στο οποίο εργάζεσαι να υποστηρίξει τέτοιου είδους επεμβάσεις, διότι πραγματικά είναι πολύπλοκες, πολύωρες και απαιτούν μεγάλη τεχνολογική υποδομή. Γι' αυτό ήρθατε και εδώ στην εκπομπή Face to Face, για να τονίσουμε και να μας δώσετε τα φώτα σας έως γναθοπροσωπικός χειρουργός, ότι υπάρχουν τέτοιου είδους εξειδικεύσεις, υπάρχουν γνώσεις, υπάρχουν τέτοιοι είδους χειρουργοί και στην Ελλάδα που μπορούν να υποστηρίξουν και να θέσουν οποιαδήποτε χειρουργική τέτοιου είδους στο τραπέζι. Βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια και μάλιστα αυξάνεται, έχουμε πολλούς νέους συναδέλφους οι οποίοι ενδιαφέρονται για να εξειδικευτούν σε αυτή την ειδικότητα. Μάλιστα. Οπότε να τονίσουμε τώρα ποιος είναι ο στόχος της χειρουργικής αυτής. Η χειρουργική του καρκίνου της κεφαλής και του τραχύλου έχει έναν στόχο, όπως έχει γενικά η χειρουργική του καρκίνου. Mm-hmm. Πρώτον, να εξαλείψει την νόσο. Και δεύτερον, να την θεραπεύσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επανεμφανιστεί. Πώς γίνεται αυτό? Ουσιαστικά οι επεμβάσεις στην περιοχή έχουν τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να χειρουργηθεί η πρωτογενής αιστεία. Πού βρίσκεται? Βρίσκεται στη γλώσσα, βρίσκεται στο μάγουλο, βρίσκεται στην άνω γνάθο, βρίσκεται στην κάτω γνάθο. Να αφαιρεθεί. Το δεύτερο είναι ταυτόχρονα, στην ίδια επέμβαση, να καθαριστεί όλο το αποχετευτικό δίκτυο, το λεμφαγιακό δίκτυο, το οποίο αποχετεύει την περιοχή η οποία έχει προσληθεί.
Και οι λεμφαδένες αυτοί και το λεμφαγιακό δίκτυο βρίσκονται στον τράχυλο. Το τρίτο στάδιο, αφού γίνει αυτή η επέμβαση, και όπως μπορείτε να καταλάβετε. Να μην υποτροπιάσει. Να μην υποτροπιάσει. Για να μην υποτροπιάσει, βέβαια, θα πρέπει να είμαστε αρκετά ριζικοί. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο απαιτεί όμως τι. Απαιτεί να μπορείς να κάνεις μια καλή αποκατάσταση του ελλείμματος που αφήνεις. Γιατί αυτές οι επεμβάσεις, όπως καταλαβαίνετε, αφαιρούν κάποια πράγματα από την περιοχή του τραχύλου και του στόματος. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να αποκατασταθούν. Οπότε να πούμε λεπτομέρειες. Τι ακριβώς περιλαμβάνει μια τέτοια επέμβαση αναλυτικά? Στα δύο πρώτα στάδια σας τα εξήγησα ήδη, είναι η αφαίρεση της πρωτογενούς εστίας και του λεμφαγιακού δικτύου, ο καθαρισμός του τραχύλου από λεμφαδένες. Το τρίτο στάδιο, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, είναι η αποκατάσταση. Η στοματική κοιλότητα είναι μια περιοχή ανατομική με την οποία ο άνθρωπος τρώει, καταπίνει, μιλάει, έχει πολύ σημαντικές λειτουργίες, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν, το θέμα δεν είναι μόνο να χειρουργούμε για να σώσουμε τον άνθρωπο από τον καρκίνο, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια ποιότητα ζωής μετά, να μπορέσει να ζήσει. Εδώ λοιπόν μπαίνει η τρίτη φάση της χειρουργικής αυτής, που είναι η αποκατάσταση. Και τι εννοείτε όταν λέτε αποκατάσταση, κύριε Λαγκογιάννη? Τμήματα του ανατομικά τα οποία αφαιρέσαμε, να μπορέσουμε να τα αντικαταστήσουμε με άλλα τμήματα, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να έχει τις λειτουργίες τις οποίες προανέφερα. Θα μπορούσαμε να δούμε και κάποιες εικόνες. Πάμε να τις δούμε. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ στην αριστερή μεριά, πίσω από το τελευταίο δόντι κάτω, υπάρχει μια περιοχή μαύρη. Εκεί υπήρχε ένας καρκίνος της κάτω γνάθου. Αν προχωρήσουμε και στην επόμενη εικόνα. Φαίνονται λίγο άσχημες αυτές οι εικόνες, αλλά τι να κάνουμε. Η λύση είναι πάντως σημαντική, ότι μπορεί να λύσετε αυτά τα προβλήματα που σε άλλους ακούγονται τελώς απίθανα. Αυτή η επέμβαση, για να είναι ογκολογικά ασφαλής, απαιτεί την αφαίρεση της μισής γνάθου. Συν τα υπόλοιπα που είπα. Η αποκατάσταση πώς γίνεται? Αν προσέξετε, βλέπουμε κάτι το οποίο μοιάζει με κολιέ, είναι μια πλάκα τιτανίου. Mm-hmm. Και από τη μέσα της μεριά βλέπετε ότι έχει αντικατασταθεί το κόκαλο της γνάθου με κόκαλο το οποίο έχουμε πάρει από το πόδι. Ένα αγγιούμενο μόσχευμα. Ο ασθενής αυτός τρώει, πίνει, μιλάει κανονικά και η εξωτερική του εμφάνιση δεν έχει αλλάξει καθόλου. Άρα σημαίνει ότι δεν τον σώσαμε μόνο από τον καρκίνο, τον αποδώσαμε στην οικογένειά του, στη δουλειά του, στην κοινωνία. Πάνω απ' όλα έζησε υγιή και με μια ποιότητα. Τώρα, η συγκεκριμένη επέμβαση, αναφερθήκατε σε κάποιες λεπτομέρειες, όπως είπατε, να πάρουν ένα κόκαλο από το πόδι. Πόσες ώρες κρατάει μια τέτοια επέμβαση? Αυτές οι περιπτώσεις όπου απαιτούν πολύπλοκες αποκαταστάσεις με μοσχεύματα τα οποία είναι αγγιούμενα, υπερβαίνουν τις 12 ώρες. Μπορούν να φτάσουν ανάλογα την περιοχή την οποία χειρουργούμε, μπορεί να φτάσουν και 15 και 20 ώρες. Τις κάνετε εσείς? Οι επεμβάσεις αυτές απαιτούν ένα team. Σίγουρα. Απαιτούν ένα team. Εργάζονται αρκετά άτομα, διότι πρέπει να γλιτώσουμε και χρόνο. Αν την ώρα που αποκόπτεται ο όγκος και γίνεται ο καθαρισμός του τραχύλου, μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και η λήψη του μοσχεύματος, τότε ένα δεύτερο team παίρνει αυτό το μόσχευμα και μπορούμε να συγχρονιστούμε. Εάν αυτό δεν γίνεται για λόγους πρακτικούς ή για λόγους τεχνικούς, γιατί μπορεί να χειρουργούμε την ίδια περιά από όπου πρέπει να πάρουμε το μόσχευμα, τότε αυτά γίνονται από μία μόνο ομάδα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Και life threatening, δηλαδή η συγκεκριμένη επέμβαση είναι μια σοβαρή επέμβαση. Αλλά το σημαντικό, όπως είπατε και εσείς, είναι ότι υπάρχει λύση και πλέον ο κόσμος πηγαίνει, κάνει εξετάσεις διαγνωστικές, γνωρίζει σε πρόωρο στάδιο τουλάχιστον. Θέλουμε να πιστέψουμε ότι σε μια τέτοια πάθηση και καρκίνο κεφαλής τραχύλου έρχονται σε πρόωρο στάδιο, οπότε προλαβαίνετε κάποια πράγματα να μην προχωρήσουν. Έτσι όσο πιο νωρίς έρθει ο ασθενής, τόσο καλύτερη η πρόγνωση, η τελική πρόγνωση του ασθενούς. Πρώτον, εάν έρθει σε πολύ μικρό στάδιο, όλες αυτές οι πολύωρες επεμβάσεις, οι πολύπλοκες, αποφεύγονται. Mm. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι δυστυχώς, παρά την τεχνολογική πρόοδο, παρά την πρόοδο στις χειρουργικές τεχνικές που έχουμε κάνει, με όλα αυτά τα μοσχεύματα, με όλα αυτά τα πράγματα, το τελικό αποτέλεσμα δυστυχώς τις τελευταίες 4 δεκαετίες δεν έχει αλλάξει, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Δυστυχώς, ένας στους δύο ασθενείς θα καταλήξει από την νόσο. Παρά όλα αυτά που έχουμε κάνει. Άρα, το σημαντικό είναι να έρθει σε πρώιμο στάδιο ο ασθενής. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό θα του σώσει τη ζωή.
Φανταστείτε ότι στα πρώτα δύο στάδια, όπου ο όγκος είναι μικρός, η επιβίωση φτάνει το 90%. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Τεράστιο πολύ... ποσοστό. Βεβαίως, δηλαδή ιάται. Στα επόμενα δύο στάδια, τρίτο και τέταρτο, πέφτει κατακόρυφα. Φτάνει στο 15 με 20% στο τελευταίο στάδιο. Μάλιστα. Σημαντικά αυτά που μας λέτε. Να σας ρωτήσουμε, θεωρείτε τον εαυτό σας επιθετικό γιατρό, συντηρητικό γιατρό, όταν παίρνετε, μάλλον χειρουργό να πούμε, γιατί όταν παίρνετε μία απόφαση και είναι μία απόφαση ζωής, γιατί πρέπει ή επιθετικά να χειριστείτε κάτι και να σώσετε μία ζωή, ή κάποια στιγμή μπορεί και να μην πρέπει να είναι. Τι θεωρείτε τον εαυτό σας σαν χειρουργός? Θεωρώ τον εαυτό μου επιθετικό χειρουργό. Οι Έλληνες συνήθως ποια... είναι. Με και διαπρέπουν όμως. Με ποια έννοια όμως? Με τα χρόνια η πείρα mm-hmm. σου διδάσκει ποιο περιστατικό δεν πρέπει να χειρουργήσεις. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Σαν χειρουργός είμαι επιθετικός, όμως είμαι επιθετικός γιατί? Γιατί έχω τα όπλα να αποκαταστήσω τα ελλείμματα τα οποία δημιουργώ με τη χειρουργική μου. Μάλιστα. Μας καλύψατε αυτό. Λοιπόν. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον κύριο Λαγογιάννη. Face to face, συνεχίζουμε με τον γνάθο προσωπικό χειρουργό, τον κύριο Λαγογιάννη. Γιώργος Λαγογιάννης, εδώ στην εκπομπή μας Face to face. Έχετε κάνει ειδικότητα στη γνάθο χειρουργική, γνάθο προσωπική χειρουργική, στην Βιέννη, Πανεπιστημιακή Κλινική της Βιέννης. Πάρα πολλά χρόνια ζήσατε εκεί, με πολλά περιστατικά, πολλή εμπειρία. Και σήμερα μας δίνετε τα φώτα σας, ενημερωτικά μας εξηγείτε πώς ακριβώς λύνονται όλα τα γνάθο προσωπικά προβλήματα, ειδικά για καρκίνο κεφαλής τραχύλου. Το λέμε γιατί κάποιοι μπορεί να ανοίξανε τώρα την τηλεόρασή τους, να θέλουν να μάθουν τι λέμε εδώ στην εκπομπή Face to Face. Λοιπόν, να μιλήσουμε λιγάκι πάλι για την αποκατάσταση. Να δείξουμε και τις δύο διαφάνειες και να μας πείτε πώς ακριβώς γίνεται η αποκατάσταση. Ας είμαστε λίγο πιο αναλυτικοί με το θέμα της αποκατάστασης. Mm-hmm. Το θέμα της αποκατάστασης εξαρτάται από το μέγεθος της αρχικής αφαίρεσης του όγκου. Όπως είπαμε, αν έχουμε πολύ μικρούς όγκους, η αποκατάσταση γίνεται πολύ απλά, συμπλησιάζοντας τα σημεία όπου κόψαμε, ράβοντάς τα με κάποιες ειδικές τεχνικές και δεν υπάρχουν προβλήματα. Όσο μεγαλώνουν όμως οι όγκοι, τόσο μεγαλώνει και το τμήμα του οργάνου το οποίο αφαιρείται. Ειδικά στη στοματική κοιλότητα και στον τράχυλο, έχουμε ένα πολυσύνθετο ανατομικό όργανο, στο οποίο υπάρχουν μύες, υπάρχουν οστά, υπάρχουν δόντια, υπάρχει ο οφθαλμός, υπάρχουν πολύ μεγάλα αγγεία και νεύρα με τα οποία επικοινωνεί το κεφάλι με το υπόλοιπο σώμα. Αυτό λοιπόν, για να έχουμε μια ογκολογικά ασφαλή επέμβαση, θα πρέπει πάντα ριζικά να αφαιρούμε ό,τι βρίσκεται γύρω από τον όγκο. Τυπικά θα σας έλεγα ότι χρειάζεται τον όγκο που βλέπουμε και έχουμε υπολογίσει τουλάχιστον ένα εκατοστό πέρα από αυτό να τα αφαιρέσουμε. Λόγω της πολυσυνθετότητας της ανατομικής της περιοχής όμως, καταλαβαίνετε ότι αφαιρούνται πάρα πολλά όργανα τα οποία είναι ζωτικά. Για τη μάσηση, την ομιλία, την κατάποση, όλα αυτά τα πράγματα. Την εμφάνιση, γιατί η αισθητική έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους αυτά τα ελλείμματα, όπως τα λέμε, τα χειρουργικά ελλείμματα, να τα αποκαταστήσουμε. Ο καλύτερος τρόπος να αποκαθιστούμε αυτά τα χειρουργικά ελλείμματα είναι ποιος? Να αποκαθιστούμε το κάθε έλλειμμα με αυτό που αφαιρέσαμε. Αφαιρέσαμε κόκαλο, να το αντικαθιστούμε με κόκαλο. Αφαιρέσαμε μύες, να αντικαθιστούμε με μύες. Σήμερα, στη φαρέτρα μας, έχουμε πολλές τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να αποκαταστήσουμε αυτά τα ελλείμματα. Είναι οι λεγόμενοι κρυμνοί, είναι δηλαδή τμήματα από άλλες περιοχές του σώματος, οι οποίες μπορεί να είναι διπλανές ή απομακρυσμένες, και τις οποίες τις μεταφέρουμε εκεί που δημιουργήθηκε το έλλειμμα και με κατάλληλη τεχνική μπορούμε να καταστήσουμε αυτό το οποίο αφαιρέσαμε. Ποιες είναι αυτές? Σπουδαία αυτά. Πείτε μας. Βεβαίως. Πριν αναφερθήκατε για το πόδι, ότι πήρατε κομμάτι. Πείτε μας περιστατικά, γιατί εσείς που το ζείτε καθημερινά, για μας είναι άλλη γλώσσα. Είναι κάπως πολύπλοκο, είναι και σπάνιο, δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Οι κρυμνοί, κρυμνούς θα τους λέμε από εδώ και πέρα, έτσι είναι η ονομασία τους, μπορούν να είναι γύρω από την περιοχή στην οποία, την οποία χειρουργήσαμε, δηλαδή θα μπορούσε να είναι ο μυς του στήθους. Θα μπορούσε να είναι κάποιος μυς από τα πλάγια του τραχύλου. Θα μπορούσε να είναι ο μυς ο οποίος είναι στα πλάγια της κεφαλής, ο κροταφή της μυς. Αυτούς με κατάλληλη είσοδο μπορούμε να τους παρασκευάσουμε, να τους μεταφέρουμε και να κλείσουμε το έλλειμμα το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Η κρυμνή επίσης, εκτός από τους περιοχικούς, μπορεί να είναι και απομακρυσμένη.
Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, όταν η κρυμνή είναι απομακρυσμένη, όπως είπαμε για το πόδι, έτσι, η απόσταση μεταξύ ποδιού και γνάθου είναι πολύ μεγάλη. Σωστά. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο συνδετικό αγγείο το οποίο να τρέφει αυτό το κομμάτι το οποίο μεταφέρουμε. Απαραίτητο για να ζήσει αυτό το κομμάτι είναι η μεταφορά αίματος, να πηγαίνει αίμα και να φεύγει αίμα για να μπορέσει να ζήσει. Υπάρχουν λοιπόν τεχνικές, είναι τουλάχιστον μία 25ετία που έχουν αναπτυχθεί, οι λεγόμενες μικροαγγειακές τεχνικές, όπου το κομμάτι που παίρνουμε, είτε είναι κόκαλο μαζί με τους μύες τους, το παίρνουμε μαζί με τα αγγεία που το τρέφουν. Αυτά τα αγγεία ερχόμαστε και τα συνδέουμε στα αγγεία του τραχύλου, οπότε το τμήμα, ο κρυμνός τον οποίο μεταφέρεται, πλέον έχει δικιά του αιμάτωση, δικιά του αγγείωση και μπορεί να ζήσει. Με αυτόν τον τρόπο τι καταφέρνουμε, μπορούμε να αποκαταστήσουμε μεγάλα ελλείμματα. Τι σημαίνει αποκαθιστούμε μεγάλα ελλείμματα? Σημαίνει ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε ασφαλέστερα τους όγκους. Αυτή είναι η μεγάλη πρόοδος. Και αυτός είναι ο στόχος. Πάντως έχει προχωρήσει πάρα πολύ η γνωθοπροσωπική χειρουργική, έτσι δεν είναι, τα τελευταία χρόνια? Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ουσιαστικά τα πράγματα για τα οποία σας μιλάω, είναι μια εξειδίκευση επίσης της γνωθοπροσωπικής χειρουργικής. Είναι μια εξειδίκευση που μπορεί να κάνουν και άλλες ειδικότητες. Έτσι, μπορεί να γίνουν από την οριλά, μπορεί να γίνουν από την πλαστική, μπορεί να γίνουν από τη γενική χειρουργική. Είναι η λεγόμενη χειρουργική κεφαλής και τραχύλου. Head and neck surgery. Μάλιστα. Τώρα, οι συγκεκριμένες επεμβάσεις μπορούν να γίνουν οπουδήποτε? Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οι επεμβάσεις είναι πολύπλοκες, άρα και μεγάλες, άρα χρειαζόμαστε πολύ καλό τεχνολογικό εξοπλισμό της μονάδας η οποία διενεργεί αυτή την επέμβαση. Όχι της ομάδας, και η ομάδα πρέπει να είναι εξειδικευμένη, αλλά και της μονάδας. Δεν μπορεί λοιπόν εύκολα να γίνει σε περιφερειακές μονάδες, σε περιφερειακά νοσοκομεία, σε μικρά νοσοκομεία. Απαιτεί μονάδες οι οποίες έχουν εντατική θεραπεία, έχουν και άλλες ειδικότητες που μπορούν να μας υποστηρίξουν τον άρρωστο, διότι το πολύωρο και οι άρρωστοι, οι οποίοι συνήθως είπαμε ότι είναι αλκοολικοί και καπνιστές, έτσι σημαίνει ότι έχουν κάποιες παθήσεις, χρειάζονται υποστήριξη και από άλλες ειδικότητες. Από εντατικολόγους, από πνευμονολόγους, από αγγειολόγους, καρδιολόγους. Άρα χρειαζόμαστε μονάδες οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τον άρρωστο και τεχνολογικά την επέμβαση, με μικροσκόπια ειδικά, με διάφορα πράγματα. Τώρα, μια συγκεκριμένη, μια τέτοιου είδους επέμβαση, σίγουρα φυσικά εξαρτάται και το μέγεθος και το στάδιο, γι' αυτό θα σας ρωτήσουμε γενικά, πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνει στο νοσοκομείο? Εξαρτάται πάλι από την εμπειρία που έχει η ομάδα. Εμείς έχουμε κατορθώσει αυτή τη στιγμή, η χρόνη της δικιάς μου ομάδας είναι ακριβώς η ίδια χρόνη που είχα στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Βιέννης. Θα σας φανεί περίεργο, αλλά ο ασθενής με αυτές τις πολύπλοκες επεμβάσεις σε 10 με 12 ημέρες είναι στο σπίτι του. Μάλιστα, 10-12 μέρες. Επαναφορά στην εργασία. Ευχόμαστε να κόβουν το τσιγάρο, έτσι δεν είναι, και το ποτό μετά από μια τέτοια επέμβαση. Κάποιοι το κατορθώνουν. Δυστυχώς το αλκοόλ είναι το μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι το τσιγάρο. Το τσιγάρο κόβεται πολύ πιο εύκολα. Το αλκοόλ είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Δυστυχώς πολλοί ασθενείς υποτροπιάζουν. Οπότε χρειάζεται και μια ψυχοαναλυτική θεραπεία. Για πώς θα στηρίξουν ένα τέτοιο εθισμό. Ουσιαστικά, η ομάδα η οποία αναλαμβάνει τη θεραπεία αυτής της νόσου, γιατί ο καρκίνος δεν είναι, σας είπα, δεν είναι one man show, δεν είναι ενός ανθρώπου μόνο υπόθεση. Είναι υπόθεση μιας ομάδας. Κανονικά, στο εξωτερικό, μέσα στην ομάδα η οποία αναλαμβάνει τη θεραπεία αυτού του ασθενούς, είναι και ψυχολόγοι, όπως επίσης είναι και φωνίατροι, διότι έχουμε στην αρχή κάποια προβλήματα με τη φώνηση, πώς θα μιλάει. Έτσι, έχουμε διαφορετικά όργανα μέσα στο στόμα πλέον, τα οποία δεν λειτουργούν ακριβώς όπως τα προηγούμενα. Υπάρχουν λοιπόν φωνίατροι ειδικοί, οδοντίατροι, ειδικοί προσθετολόγοι, οι οποίοι κατασκευάζουν ξανά οδοντοστοιχίες ή κατασκευές όπου έχουν δόντια για να μπορεί να μασάει. Όλοι αυτοί, μέσα σε αυτούς βέβαια είναι και οι ψυχολόγοι, ανοίγουν στην ομάδα η οποία θεραπεύει αυτή τη νόσο. Είναι μία νόσος, δεν είναι μόνο ένας όγκος που τον αφαιρέσαμε και φεύγει. Βέβαια. Μα επειδή φοβούμαστε έναν υποτροπιασμό, εκεί πότε είναι ασφαλές να πούμε ότι κάποιος ναι μπορεί να προσθέσει αυτό που βγάλαμε από έναν πλαστικό χειρουργό ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα είναι απαραίτητη για μία τέτοια επέμβαση? Αυτό συνήθως, το πιο συνηθισμένο είναι ότι σε πρώτο χρόνο, δηλαδή την ώρα της αφαίρεσης του όγκου, γίνεται και η αποκατάσταση. Είναι το πιο συνηθισμένο. Όταν έχουμε όμως πολύ πιο σύνθετες αποκαταστάσεις, όπου απαιτούνται 2 ή 3 κρυμνοί, τότε συνήθως κάνουμε τον ένα και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για δευτερογενή αποκατάσταση μετά από κάποιο χρόνο. Αυτό παίζει επίσης ένα ρόλο. Mm-hmm. Όταν έχουμε πολύ μεγάλους όγκους
έχουμε υψηλό κίνδυνο υποτροπής. Άρα αποφεύγουμε να κάνουμε πολύ μεγάλες αποκαταστάσεις σε πρώτο χρόνο, περιμένουμε συνήθως ένα χρόνο μάξιμου, και αν δεν έχουμε υποτροπή, γιατί στο χρόνο με 14-16 μήνες είναι το υψηλότερο ποσοστό των υποτροπών που παρατηρείται, αν εκεί δεν παρατηρηθεί μια υποτροπή, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε μια δευτερογενή αποκατάσταση. Θα μπορούσαμε να δούμε σε κάποιο άλλο σημείο. Πού οφείλεται μια υποτροπή, δηλαδή μπορεί να κάνει κάτι ο ασθενής που να αποφύγει, παραδείγματος χάρη όταν είπατε να μην καπνίσει πλέον, να μην πιει, αλλά υπάρχει κάτι που μπορεί να βοηθήσει τον ίδιο τον οργανισμό να δυναμώσει και να μην υποτροπιάσει? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι γνωστό. Mm-hmm. Το βασικό είναι η συμμετοχή του ίδιου του ασθενούς με αποφυγή αυτών των ίδιων των παραγόντων. Σας ανέφερα και προηγουμένως μία καινούρια ομάδα ασθενών, τους νέους που δεν πίνουν, δεν καπνίζουν και όμως εμφανίζουν επιθετικό καρκίνο στο στόμα, ο οποίος οφείλεται στον ιό HPV, στον ιό του ανθρώπινου θυλώματος. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα ιών, γύρω στους 120. Εξ αυτών έχουμε διαπιστώσει σίγουρα δύο, το νούμερο 16 και το νούμερο 18, οι οποίοι προκαλούν καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας. Ο τράχυλος της μήτρας έχει το ίδιο επιθύλιο με το στόμα, παρεπιπτόντως. Και τελευταία διαπιστώσαμε ότι αυτός ο ιός μπορεί να προκαλέσει και καρκίνο στόμα. Πού βρίσκεται τώρα η πρόληψη και πού βρίσκεται? Στα εμβόλια. Είναι ένα σημείο, έχει βγει το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Στο εξωτερικό πλέον εμβολιάζονται και τα κορίτσια, δεν είναι μόνο για τα κορίτσια, πρέπει να εμβολιάζονται και τα αγόρια. Είναι το μελλοντικό φάρμακο πιθανώς για ένα τμήμα του καρκίνου του στόματος. Γιατί είπαμε δεν είναι όλοι από τον HPV, έτσι. Αλλά για αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, πιθανώς να μπορέσουμε να το εξαλείψουμε όπως κάναμε κάποτε και με παθήσεις όπως η ευλογιά, έτσι, η πολιομιελίτιδα κτλ. Με ένα εμβόλιο. Προχώρησαν πολύ τα πράγματα. Εδώ. Τώρα, αν είπατε, κύριε Λαγογιάννη, ότι ο ασθενής θα παραμείνει 10 με 12 μέρες στο νοσοκομείο, μετά θα πάει σπίτι του, φυσικά θα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη αγωγή που πρέπει να κάνει, πότε μπορεί να επανέλθει στις επαγγελματικές του δραστηριότητες ή και επαγγελματικές και φυσιολογικές, π.χ. οτιδήποτε είναι αυτές που κάνει? Καταρχάς, οι πολυσύνθετες αυτές επεμβάσεις σημαίνει ότι είχαμε ένα πολύ μεγάλο όγκο. Ένας πολύ μεγάλος όγκος σημαίνει ότι απαιτεί συνδυαστική θεραπεία. Δηλαδή, μετά τη χειρουργή, το πιο πιθανό ότι θα ακολουθήσει και ακτινοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία κρατάει περίπου 1,5 μήνα. Άρα, βλέπουμε ότι το διάστημα επανόδου στην εργασία για αυτά τα μεγάλα χειρουργεία είναι περίπου στους 4 με 5 μήνες. Έτσι, αυτό είναι το διάστημα στο οποίο συνήθως επανέρχονται οι ασθενείς. Σε μικρότερες επεμβάσεις, όπου δεν χρειάζονται ακτινοθεραπεία, αν δεν είναι βαριά χειρονακτική εργασία και είναι εργασία γραφείου ή κάτι το οποίο είναι ελαφρύ, μπορεί να επανέλθει στο μήνα επάνω, μπορεί να επανέλθει. Μάλιστα. Τώρα, αντιμετωπίζετε την πάθηση καθημερινά? Βλέπουμε περισσότερο σε άντρες ή γυναίκες το καρκίνο κεφαλής τραχύλου? Κυρίως είναι οι άνδρες οι οποίοι πάσχουν λόγω του συνδυασμού του αλκοόλ με το τσιγάρο. Βέβαια, αρχίζουν και αυξάνονται οι γυναίκες, όπως αυξάνονται και στον καρκίνο του πνεύμονα. Έτσι. Ποσοστιαία, αυξάνονται. Πόσο είναι ο ένας και πόσο είναι ο άλλος? Περίπου είναι 60-40. Περίπου είναι 60-40. Αλλά δυστυχώς οι γυναίκες αυξάνουν το ποσοστό τους, έτσι, διότι καπνίζουν όλο και πιο πολύ. Και έχουμε και συμμετοχή και κατάχρηση αλκοόλ. Μάλιστα. Και βέβαια και ο HPV. Περιγράψτε μας ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό σας. Τι ακριβώς ήταν και πώς αντιμετωπίστηκε από εσάς? Θέλετε να σας πω για κάποιο περιστατικό που αντιμετώπισα στην Ελλάδα ή για κάποιο περιστατικό το οποίο αντιμετώπισα στο εξωτερικό? Γιατί... Μιας και το θέσατε έτσι, πείτε μας δύο περιστατικά. Ένα στην Ελλάδα και ένα στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, θα σας πω, ήταν ένας πολύ εκτεταμένος καρκίνος, ο οποίος αφορούσε σχεδόν το μισό πρόσωπο και στο οποίο συμμετείχε και ο κόγχος, δηλαδή η κοιλότητα η οποία περιέχει το μάτι, περιείχε τμήμα της ανογνάθου, περιείχε την παριά, πήγαινε προς τα πίσω στην περιοχή του σιελογόνου αδένα της παροτίδας και στο οποίο ήταν ενεπλέκεται το προσωπικό νεύρο. Το προσωπικό νεύρο είναι το νεύρο το οποίο μας κουνάει το πρόσωπο, κάνει την κίνηση στο πρόσωπο. Και βέβαια με αρκετές μεταστάσεις λεμφαδενικές στον τράχυλο. Κυρίως ήταν η αφαίρεση του οφθαλμού, η αφαίρεση σχεδόν της όλης της παριάς, τμήματος της άνογνάθου. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Η αποκατάσταση ήταν ένα χειρουργείο το οποίο κράτησε γύρω στις 32 ώρες. Wow. Δυστυχώς,
ο ασθενής δεν κατέληξε τότε. Ο ασθενής κατέληξε μετά ομοίως διότι είχε μια υποτροπή. Αυτοί οι μεγάλοι όγκοι δυστυχώς έχουν μεγάλο ποσοστό υποτροπής. Ενώ λοιπόν ήταν ένα επιτυχημένο χειρουργείο σαν χειρουργείο, δυστυχώς η νόσος δεν άφησε τον ασθενή να επιβιώσει. Τώρα, μια τέτοια κατάσταση όμως δημιουργείται μετά από πόσο χρονικό διάστημα? Το μεγάλο πικ των υποτροπών είναι στους 14 με 18 μήνες. Εκεί παρατηρούμε το μεγάλο ποσοστό υποτροπών, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η αρχική επέμβαση έχει γίνει σωστά. Δηλαδή ο όγκος αφαιρέθηκε κανονικά. Δεν έχει μείνει υπόλοιμα μέσα στο σώμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μια υποτροπή μπορεί να έρθει. Ποιο είναι το ποσοστό υποτροπής γενικά σε μια τέτοια πάθηση? Είναι ανάλογα το στάδιο. Μάλιστα. Είναι ανάλογα το στάδιο. Όσο πιο ψηλό στάδιο, τόσο μεγαλύτερο είναι το στάδιο υποτροπής. Και βέβαια, πολύ μεγάλη σημασία έχει η λεμφαδενική μετάσταση. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ένα όγκο στη γλώσσα, στο μάγουλο, στη γνάθο. Εάν με το χειρουργείο δούμε με τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης που γίνεται μετά ότι δεν είχαμε λεμφαδενικές μεταστάσεις, τότε η πρόγνωση είναι πολύ καλή. Εάν υπάρχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις, αυτόματα η πρόγνωση πέφτει κατά 50%. Φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει ένας με δύο προσβεβλημένους αδένες. Πέφτει απότομα η πρόγνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε και το περιστατικό που έγινε στην Ελλάδα? Σίγουρα δεν είναι τόσο σοβαρό, γιατί αναπτύξατε το πιο σοβαρό και το πιο βαρύ περιστατικό, έτσι δεν είναι? Ναι. Στην Ελλάδα θα σας παρουσιάσω, θα σας πω για κάποια περιστατικά τα οποία με άγγιξαν πολύ περισσότερο. Πείτε μας. Ήτανε περιστατικό σε νέο άτομο. Έχω μια αρκετά μεγάλη γκάμα ασθενών οι οποίοι είναι σε νεαρή ηλικία. Ένα από αυτά τα περιστατικά ήταν νεαρής ηλικίας και μάλιστα σε ενδιαφέρουσα κατάσταση. Ένα περιστατικό το οποίο ήταν γυναίκα η οποία ήταν σε εγκυμοσύνη. Ευτυχώς όλα έχουν πάει καλά. Η κυρία χαίρεται το μωρό της, το παιδί της. Ζει, έχουμε περάσει την πενταετία. Είναι ο χρόνος στον οποίο αφήνουμε, θεωρείται ο ασθενής ότι έχει ιαθεί, ότι δεν έχει πλέον νόσο. Συγχαρητήρια. Αυτό ήταν ένα περιστατικό το οποίο ήταν μεν δύσκολο, αλλά κυρίως happy ήταν, end. Ήταν happy end, αλλά ήταν κυρίως και η ψυχολογική προσέγγιση με τον ασθενή. Σωστά. Γιατί η αλήθεια είναι όταν είναι life-threatening πάθηση όπως ο καρκίνος κεφαλής τραχύλου, δένεται όλη η οικογένεια, όχι μόνο ο ίδιος ο ασθενής, γιατί ο ίδιος ο ασθενής μπορεί να είναι σε πολύ χάλια κατάσταση και σωματικά, που να μην μπορεί πλέον να επικοινωνεί όπως επικοινωνούν οι γύρω που νοιάζονται, που δίνουν αυτή την περιποίηση, την αγάπη, την αφοσίωση στον ασθενή το συγκεκριμένο, να μπορεί να θεραπευτεί. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως έτσι είναι και μάλιστα εγώ ακολουθώ την εξής τακτική. Προσεγγίζω πάντα τον ασθενή όχι μόνο σαν νόσημα, προσπαθώ να τον προσεγγίσω και ψυχικά. Διότι πραγματικά χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Είστε δεν και είναι απλά τα πράγματα. Ψυχολόγος δεν είμαι, αλλά προσπαθώ να τον πλησιάσω σαν άνθρωπο και να δω και τα άλλα του προβλήματα. Δεν είναι ένας όγκος ο ασθενής. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει οικογένεια, μπορεί να μην έχει, έχει γονείς, έχει παιδιά, έχει δουλειά, έχει ένα στάτους κοινωνικό, κάπου βρίσκεται και ξαφνικά του έρχεται μια κεραμίδα στο κεφάλι. Mm-hmm. Αυτό τον ασθενή πρέπει να τον προσεγγίσει. Διότι έχω ασθενείς οι οποίοι παρετήθηκαν της θεραπείας. Φύγανε. Επειδή δεν είχαν ψυχολογική στήριξη. Ακριβώς θεωρήσαν ότι είναι τελειωμένοι. Ναι, απογοήτευση, θεωρήσαν ότι είναι τελειωμένοι, δεν θέλαν να κάνουν θεραπεία. Κάποιος ίσως τους φούσκωσε περισσότερο το πώς θα είναι μετά. Δεν είχαν δει και παραιτήθηκαν. Ευτυχώς είναι λίγοι. Mm-hmm. Οι περισσότεροι, όσο και αν εντυπωσιάζονται στην αρχή, έρχονται και ακολουθούν αυτά που τους λέμε. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακολουθήσουν και τα βήματα τα οποία τους προτείνουμε. Σημαντικά είναι όλα αυτά που μας λέτε, γιατί εσείς μας ζωγραφίσατε την όλη εικόνα και της πάθησης και της θεραπείας και της, φυσικά της λύτρωσης από μια τέτοια επέμβαση και μια τέτοια πάθηση. Τώρα, κλείνοντας την εκπομπή, να πούμε λίγο συμβουλές. Τι συμβουλές θα δίνατε, παραδείγματος χάρη, στο πόσο συχνά να εξετάζεται κανείς πάνω σε συγκεκριμένα θέματα? Το βασικό, είπαμε, είναι προκειμένου να έχεις την νόσο, καλύτερα να μην την έχεις. Έτσι. Mm-hmm. Άρα, αποφεύγουμε τους αιτιολογικούς παράγοντες. Αλκοόλ, κάπνισμα, όσο το δυνατόν διακόπτουμε ή αποφεύγουμε ή όσο δυνατόν λιγότερο. Από τη στιγμή που έχουμε αυτούς τους αιτιολογικούς παράγοντες, παρατήρηση πώς κάνουν οι γυναίκες μία φορά το μήνα, εξετάζουν το στήθος τους. Καλό είναι μία φορά το μήνα μπροστά στον καθρέφτη, κοιτάμε μέσα το στόμα μας, υπάρχει κάτι που μας ενοχλεί, υπάρχει μια πληγή που δεν κλείνει. Έχουμε τελευταία κάποιο πρόβλημα στη μάσηση, δεν μπορούμε να δαγκώσουμε καλά, μας πονάει κάτι, δεν μπορούμε να καταπιούμε. Είχαμε
κάποιο αίμα στα πτύελα ξαφνικά, mm-hmm. επισκεπτόμαστε τουλάχιστον έναν απλό τυπικά. Οδοντίατρο, κάποιον λαριγκολόγο στο ιδιωτικό του ιατρείο να ρίξει μια ματιά μέσα. Ένας λίγο πιο εξειδικευμένος. Σωστά. Τώρα, να δείξουμε και δύο εικόνες που έχουμε πάνω στο θέμα τι πρέπει να κάνει κανείς για να αποφύγει με τέτοια κατάσταση, τουλάχιστον να μπορέσει. Ό,τι μπορεί να κάνει και περνάει φυσικά Βεβαίως. Από το χέρι του. Πάμε να δείξουμε τις φωτογραφίες και μας εξηγήσετε εδώ τι βλέπουμε. Οι εικόνες είναι. Εδώ βλέπουμε το εσωτερικό της συγχυλίας, είναι το σημείο που ενώνεται. Το άνω χείλος με το κάτω χείλος, βλέπουμε μια ελαφρά υπέγερση εκεί της περιοχής. Έτσι, δεν μοιάζει κακό. Μπορούμε να δούμε και την άλλη. Mm-hmm. Και εδώ βλέπουμε κάποια διαφορετική υφή των ούλων εκεί στα πίσω δόντια, λίγο πιο κόκκινα, λίγο έτσι σαν να έχουν μια διάβρωση κτλ. Αυτά και τα δύο είναι πρώιμα στάδια καρκίνου. Τι σώζει αυτούς τους ασθενείς και τι τους έσωσε? Ότι το αντιληφθήκαν γρήγορα και γρήγορα απευθύνθηκαν σε κάποιον για να δούνε τι είναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Εάν το αφήσουν και έρθουν σε μεγαλύτερα στάδια, τότε όπως είπαμε, όσο μεγαλύτερο είναι το στάδιο, τόσο χειρότερη είναι η πρόγνωση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Λαγογιάννη, που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Φυσικά μιλήσαμε για δυσάρεστα πράγματα σήμερα, δυσάρεστες παθήσεις, αλλά το πολύ ευχάριστο, και με αυτή την εικόνα θα μείνουμε στους τηλεθεατές μας, ότι υπάρχουν λύσεις και πάνω απ' όλα όσο πιο πρόωρο είναι το στάδιο, σίγουρα υπάρχει η λύση, η τεχνική και όλοι σώζονται. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Όσο προημότερο το στάδιο, τόσο καλύτερα για τον ασθενή. Σώζεται από την αρρώστια. Όμως δεν σημαίνει ότι αν υπάρχει και πιο προχωρημένο, ότι δεν αντιμετωπίζεται κάτι. Βεβαίως και κάνουμε την προσπάθεια και σήμερα έχουμε πολλά όπλα για να προσπαθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάλι που ήρθατε στην εκπομπή. Σαν γναθοπροσωπικός χειρουργός, πολύ εξειδικευμένη η πάθηση, η χειρουργική αυτή, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει και υπάρχει και στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε πιστά. Πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Γεια σας από εμάς. Face to face. Σήμερα καλεσμένη έχουμε την πολυτάλαντη ηθοποιό, τραγουδίστρια, σχεδιάστρια Μαθίλδη Μαγκύρα. Τι κάνεις, Μαθίλδη? Καλά είμαι, εσείς? Ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Ευχαριστώ. Έχουμε να μιλήσουμε σήμερα για την εμπειρία σας για την κρυσταλλοθεραπεία. Θέλετε να μας πείτε πώς αισθανθήκατε? Να πω ότι η πρώτη μου εμπειρία ήταν στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Είχα γνώρισει έναν Μεξικάνο ο οποίος είχε αυτό το crystal bed. Και έκανα μόνο μία συνεδρία, είχα αισθανθεί πάρα πολύ ωραία, θυμάμαι. Και όταν έμαθα ότι αυτό υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, ξετρελάθηκα. Ξετρελάθηκα γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά καλό είναι να το μάθει, γιατί καταρχάς πρακτικά μπαίνει σε έναν πολύ ωραίο ήρεμο χώρο, ακούς μια πολύ ωραία χαλαρωτική μουσική, είσαι στα λευκά, χαλαρώνεις. Εμένα με πήρε ο ύπνος όσες φορές έχω κάνει. Αισθανόμουν σε κάποια σημεία του σώματός μου κάτι έντονο και δυνατό να συμβαίνει, το οποίο ήταν ευχάριστο το δυνατό αυτό που συνέβαινε. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν... Αισθανόμουν στο στομάχι που... Συνήθως το στομάχι με χτυπάει όταν αγχώνομαι, γιατί έχω άγχος. Εσείς με το πρόγραμμά σας σίγουρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί και διαφορές ώρες όταν ταξιδεύετε σε διάφορες χώρες και φυσικά και το στρες, η διατροφή, δεν τρώτε σωστά, οπότε παθήσεις πάρα πολλές και χτυπάνε διάφορα σημεία του μεσημβρινού. Και η ενέργεια που χρειάζεται για αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, βγάζουμε πολλή ενέργεια σε μία παράσταση. Σωστά. Οπότε χρειαζόμαστε να γεμίζουμε με ενέργεια. Και το... Να αισθανόσαστε ευεξία και ηρεμία πάνω απ' όλα. Η κρυσταλλοθεραπεία βοήθησε πάρα πολύ και τον ύπνο μου. Mm-hmm. Είναι βαθύτερος, είναι ποιοτικότερος, ξυπνάω πολύ πιο εύκολα και σκυνηθώ λιγότερες ώρες. Αλλά νιώθω ότι χόρτασα. Σωστά. Ύπνο. Να πούμε όμως από πού προέρχεται, κυρία Μαγκύρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε. Το Crystal Bed προέρχεται από το Casa do Dominicio της Αμπατζιάννης Βραζιλίας. Ο μεγάλος θεραπευτής της Βραζιλίας είναι ο John of God. Εδώ τον βλέπουμε την Oprah Winfrey, η οποία του έχει πάρει και συνέντευξη. Ο John of God φυσικά χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους θεραπείας.
Και ένας από αυτούς είναι και η κρυσταλλοθεραπεία. Από τι αποτελείται? Στην ουσία ήταν ένας μεγάλος κρύσταλλος που χωρίστηκε σε 7 κομμάτια. Αυτοί οι κρύσταλλοι κουάρτζ εξαιρετικής ποιότητας από τη σπηλιά κοντά στην Αμπατζιάνη της Βραζιλίας, οι οποίοι συνεχίζουν να δρούν ως μία ενιαία μονάδα. Μέσα από το φως όμως που διαθλάται, μέσα από ειδικά χρωματικά φίλτρα, πέφτουν επάνω στο θεραπευόμενο που βρίσκεται ξαπλωμένος από κάτω. Και γίνεται φυσικά η θεραπεία. Τώρα, τι συνδυάζει το Crystal Bed? Δεν είναι ένα απλό εργαλείο, είναι ένα πολυεργαλείο. Γιατί συνδυάζει φωτοθεραπεία, καθώς διαθλάται σε δέσμες φωτός μέσα από κρυστάλλους, οι οποίοι συνδυάζουν τη χρωματοθεραπεία. Και επειδή υπάρχουν ειδικά χρωματικά φίλτρα που αφήνουν το φως να περνάει μέσα από αυτούς, μετά έχουμε την κρυσταλλοθεραπεία. Άρα έχουμε μια ολιστική εξισορρόπηση σε όλα τα επίπεδα που μας δίνει το Crystal Bed. Και μάλιστα τα αποτελέσματα γίνονται αισθητά μετά από μόλις λίγα λεπτά. Και έτσι ιδρά λοιπόν το Crystal Bed. Έτσι αισθανθήκατε κι εσείς η χρωματοθεραπεία και όπως σας είπα, με ξαπλωμένη και ήρεμη, έκανε τη δουλειά που χρειάζεται στους μεσημβρινούς. Σωστά. Επειδή πιστεύω ότι όλα είναι ενέργεια και όλα για την ενέργεια γίνονται, πιστεύω ότι αναζωογονείσαι με την κρυσταλλοθεραπεία. Γεμίζεις ενέργεια, νιώθεις πολύ καλύτερα και σκέφτεσαι και καλύτερα. Σωστά. Και όταν σκέφτεσαι για καλύτερα, αυτό δημιουργεί, δηλαδή, όταν έχεις καλύτερες σκέψεις, έχεις καλύτερα συναισθήματα, έχεις καλύτερη ενέργεια, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που πρέπει να το θέλει. Πρέπει να το κάνεις για τον οργανισμό σου πάνω απ' όλα και επειδή το χρειάζεσαι. Τώρα, να πούμε και πώς δρά το Crystal Bed, γιατί έτσι θα καταλάβουμε λίγο και αυτό που είπατε, γιατί έχει σχέση και με την αντιγύρανση. Το φως που διαθλάται μέσα από τους κρυστάλλους μεταδίδει στο θεραπευόμενο τις συχνότητες των κρυστάλλων. Οι κρύσταλλοι όμως είναι μία πέτρα, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός. Οπότε οι κρύσταλλοι ζουν τη δική τους πραγματικότητα σε σχέση με τον χρόνο, που έχουν εντελώς διαφορετική σχέση με τον χρόνο από ότι εμείς οι άνθρωποι. Οπότε έτσι, όπως είπατε κι εσείς, είναι ένας τρόπος επίδραση πάνω στο θέμα της αντιγύρανσης. Οι συχνότητες αυτές συντονίζουν τη δομή του νερού μέσα από τα κύτταρά μας, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία για ασθένεια διαγράφεται σε κυταρικό επίπεδο και όσο προχωράνε οι συνεδρίες, τα αποτελέσματα μονιμοποιούνται. Σημαντικό αυτό. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η εξισορρόπηση όλων των ενδοκρινών αδένων, οι κρύσταλλοι μπαίνουν πάνω στα τσάκρα μας, εξισορρόπηση παραγωγής και διαχείρισης ορμονών, βελτίωση λειτουργίας και συνεργασίας όλων των συστημάτων του οργανισμού. Γραμματικά να πούμε ότι οι κρύσταλλοι αυτοί μπαίνουν μέσα στα τσάκρα, δημιουργούν ηρεμία του νευρικού συστήματος, πλήρη ανανέωση του οργανισμού μόνο με μία συνεδρία. Χαλαρώνουμε λοιπόν πάρα πολύ, με πολύ ποιοτικό ύπνο, όπως είπατε και εσείς, κυρία Μαγκύρα, γιατί βελτιώνει την πίεση της καρδιάς, την πίεση της δυσλειτουργίας του πεπτικού συστήματος, βελτίωση του ανοσιοποιητικού. Οπότε το Crystal Bed επιδρά σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα. Και το νευρικό σύστημα και λόγω του DNA μας. Και ο εγκεφαλικός φλοιός του εγκεφαλικού συστήματος δημιουργεί βαθιά χαλάρωση στο νευρικό σύστημα. Έτσι κι εσείς κοιμόσαστε πιο εύκολα, πιο χαλαρά και πάνω απ' όλα πιο βαθιά και δημιουργεί ευεξία στο νευρικό σύστημα, γιατί έτσι είσαστε και happy. Και θέλω να πιστεύω ότι συνεδρία με τη συνεδρία θα με φτάσει στο στόχο μου. Ακριβώς. Ο στόχος μου είναι η απόλυτη συνειδητοποίηση. Σωστά. Η αυτογνωσία. Λοιπόν, κλείνοντας, ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε για το Crystal Bed. Όπως είπαμε, η εξισορρόπηση του συμπατικού και του παρασυμπατικού, τα όνειρά μας γίνονται πολύ πιο έντονα και βελτιώνει και τη μνήμη. Θυμόμαστε τα όνειρά μας, επίσης ξυπνάμε πάρα πολύ πιο εύκολα και πάρα πολύ υγιέστατα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσετε στην εκπομπή Face to Face. Γεια σας από εμάς.